νεκρών μέσα στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα φέρεται σε εμφανείς κακώς και τραυματισμούς σε όλο το σώμα. Μάλιστα για μέρες αγνοούνταν από την οικογένειά του και όπως προκύπτει το περιέφεραν σε αστυνομικά τμήματα. Τα ερωτήματα είναι αμήλικτα. Ισχύει ότι ο Μοχάμεντ μεταφέρθηκε σε 5 αστυνομικά τμήματα και ενώ σύμφωνα με το δελτίο της αστυνομίας είναι χτυπημένος. Γιατί δεν μεταφέρθηκε σε κάποιο νοσοκομείο για να του παρασκευθεί η αναγκαία βοήθεια? Γιατί το συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα δεν έβγαλε ανακοίνωση από το Σάββατο, μέρα θανάτου, αλλά αναγκάστηκε να βγάλει μέρες μετά την καταγραφή? Γιατί ήταν χτυπημένος και από πού προέκυψαν αυτά τα χτυπήματα? Απαιτούμε να μην υπάρξει καμία συγκάλυψη. Θα σταθούμε απέναντι σε περιστατικά αστυνομικής καταστολής και απεργίας, είτε απέναντι σε Έλληνες, είτε σε ακόμη πιο ευάλωτους πρόσφυγες και μετανάστες. Η τρομοκρατία δεν θα περάσει. Του λαού η πάλι θα τη σπάσει. Η τρομοκρατία δεν θα περάσει. Του λαού η πάλι θα τη σπάσει.